σε ένα από τα θρησκευτικά μας περιοδικά. Εδιάβασα μικρόν απόσπασμα από την προς Εφεσίους επιστολή ομιλίαν του Ιερού Χρυσοστόμου. Λέγει ο Ιερός Πατήρ «Ου καρκί μία μόνον αρετή παραστήσε το βήματι του Χριστού με τα παρησίας ημάς, αλλά πολλής ημίν δι και ποικίλης και παντοδαπούς, παντοδαπής και πάσης αυτής». Δηλαδή δεν αρκεί μία μόνον αρετή να μας κάνει αξίους να παρασταθούμε με παρησίαν εις το βήμα του δικαιοκρίτου Χριστού, αλλά μας χρειάζεται πολύ αρετή και με τις διάφορες και ποικιλόμορφες εκδηλώσεις της αρετή και η όλη αρετή ενιαία και αδιαιρέτως, υπογράμμιση δική μου, ομολογώ ότι κατελήφθην από Δέος όταν εμείς ψάχνουμε τους εαυτούς μας να βρούμε ολίγην αρετή και δεν ευρίσκομαι, εξετάζομαι μήπως ανακαλύψουμε μικρόν έστω μέρος αρετής και δεν το κατορθώνομαι, πώς θα παρασταθούμε ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού, τι θα είχατε να μας πείτε από αυτού. Αγαπητοί, κοιτάξτε, αν καλώς υπονοώ, είναι η περίπτωση το να ασκήσει κανείς μία αρετή, αλλά οι άλλες αρετές να είναι αδυνατισμένες. Εδώ υπάρχει μία πλάνη στον αναγνώστη όταν διαβάζει το γεροντικό. Διαβάζουμε ο Αββάς Τάδε, ο Άγιος Τάδε, Όσιος Τάδε είχε την αρετή της φιλοξενίας, είχε την αρετή της υπομονής, είχε την αρετή οποιαδήποτε. Και έχουμε την εντύπωση, είναι μια πλάνη του αναγνώστου, ότι αυτός ο Άγιος, ο ασκητής, ο Αββάς, Αββάς θα πει πατήρ, ότι μόνον αυτή την αρετή ίσκησε και τίποτε άλλο. Πρόκειται περί πλάνης. Όλες οι αρετές ασκήθηκαν, μπορεί όμως μια αρετή με μια ιδιαίτερη χάρη του Θεού να είχε μια ιδιαίτερα έξαρση. Το αντιληφθήκατε? Ιδιαίτερα έξαρση. Όχι δηλαδή ότι στις άλλες αρετές υστερούσε. Όχι. Λοιπόν, προσέξτε. Πρέπει να έχουμε όλο το φάσμα των αρετών. Δεν είναι αρκετό να πούμε ότι απέκτησα την Α αρετή και να χωλαίνω στην Β αρετή και στην Γ και στην Δ. Πρέπει να έχουμε όλο το φάσμα των αρετών. Ακόμη θα είναι το πλάνη να νομίζουμε ότι θα ασκήσουμε μία αρετή, αφού νομίζουμε ότι φτάσαμε σε μία πληρότητα, τώρα θα πιάσουμε τη δεύτερη και ούτω καθεξής. Πλάνη. Για να δείτε το θέμα ότι είναι πλάνη, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας πηγαίνει στο σχολείο μαθητής και όλα τα χρόνια στο σχολείο του μαθαίνει ιστορία. Όταν τελειώσει μέχρι το πανεπιστήμιο ιστορία, ξαναγυρίζει από την πρώτη δημοτικού να μάθει μαθηματικά. Και πάλι ξαναπηγαίνει στο πανεπιστήμιο και πάλι ξαναγυρίζει από την πρώτη δημοτικού να μάθει ελληνικά. Τη γλώσσα, γραμματική, συντακτικό κλπ. Πώς θα το βλέπατε αυτό? Για λίγο. Για λίγο. Αλλά τι? Από την πρώτη τάξη του δημοτικού μέχρι το τέλος του λυκείου τουλάχιστον, η λεγόμενη εγκύκλιος παιδεία, μαθαίνει ό,τι πρέπει να μάθει, προσέξτε, παραλλήλως. Παραλλήλως. Στο πανεπιστήμιο θα ειδικευθεί. Και αν θέλετε και εκεί, όταν θα πάρει μια επιστήμη,
δεν θα είναι και αυτή μόνο σε μία της πλευρά, διότι δεν θα μπορούσε να είναι σωστός επιστήμον. Θα μάθει και πολλά άλλα στοιχεία ως μαθήματα πλέον, τα οποία θα πλαισιώνουν το κύριο θέμα. Βεβαίως, για να μπορεί να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της επιστήμης. Έτσι, τουλάχιστον μέχρι τέλος λυκείου, σας ξαναλέγω, τα μαθήματα τα έχουμε παράλληλα. Έτσι, όλες τις αρετές θα τις ασκήσουμε παραλλήλως. Άλλο θέμα, για κάποια επιμέρους άσκηση, αλλά επιμέρους και για λίγο. Επιμέρους και για λίγο. Αφενός μεν να βγάζουμε κάποιες κακίες, αφετέρου δε να φυτεύουμε κάποιες αρετές. Παράδειγμα, θυμώνω. Θα γίνει αντικείμενο της προσευχής μου γιατί με πονάει, και θα ζητώ από τον Κύριο να μην θυμώνω. Και το πρωί θα παρακαλώ το Θεό, Κύριε, σήμερα να μην θυμώσω. Αυτό είναι μία επιμέρους προσπάθεια, γιατί εκεί με πονάει. Στερούμε πραότητος, αφού έχω θυμό, και να ζητάω, Κύριε, δώσε μου πραότητα. Αοργησία, πραότητα. Μπορώ να ζητώ κάποιο λίγο καιρό, έως ότου εξομαλύνω εκείνο το σημείο το οποίο με εμποδίζει ως κακία να την αποβάλω και ως αρετή να την αποκτήσω. Αυτό μπορεί να γίνει, είναι μια επιμέρους περίπτωση και δεν θα είναι για πάντα. Θα είναι ένα σημείο που θα δουλέψω λίγο πάνω σε αυτό και τίποτα άλλο. Για να το καταλάβετε, το παιδί μας πάει στο σχολείο, κάνει τα μαθήματα παραλλήλως, όπως λέγαμε προηγουμένως, αλλά κάπου είναι λίγο αδύναμος, ας πούμε στα ελληνικά, ας πούμε στα μαθηματικά. Και παίρνουμε ένα φροντιστή και του κάνει φροντιστήριο σε αυτό το μάθημα, για να μπορεί να καλύψει την τη δυσκολία του, να μην μένει πίσω, ενώ όλα τα άλλα γίνονται παραλλήλως τα μαθήματα, για να μπορέσει να φτάσει και τα άλλα μαθήματα. Και του κάνουμε ειδικό φροντιστήριο, βέβαια, για λίγο καιρό, για να μπορέσει και αυτό το θέμα στο οποίο υστερεί να μέσα του να ολοκληρώσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι σπουδαίο θέμα, θέμα τακτικής δηλαδή, να ξέρουμε πώς θα δουλέψουμε. Διότι άμα δεν γνωρίζουμε πώς να αγωνιστούμε, τότε βέβαια καταλαβαίνετε ότι θα πολλές φορές θα ματιοπονούμε, θα τρώμε τον καιρό μας και ο καιρός μας είναι συγκεκριμένος και ορισμένος. Αυτά για αυτή την απορία.